and gentlemen, we are here live from the home of His Holiness, the Right Honorable Nessos, Global CEO of Amazon. As always, I will be channeling his thoughts. So let's see. The Right Honorable is now thinking. He has good news, and he has bad news. Μίλησέ μου γι' αυτό. Νομίζω η καρδιά μου θα σπάσει. Είναι σαν όλα στη ζωή μου να οδηγούσαν σε αυτή τη στιγμή. Σαν όλα όσα έκανα να ήταν ένα βήμα κι άλλο ένα βήμα κι άλλο βήμα. Κι αυτή. Γι' αυτό που θα συμβεί τώρα σε λίγο. Πες μου πώς αισθάνεσαι. Μην περιγράφεις άσχετα πράγματα. Έχω αγωνία, τρέμω, είμαι ανήσυχη, η ώρα δεν περνάει. Συναισθήματα. Αυτά δεν είναι συναισθήματα. Φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Ότι όλα τελείωσαν. Τι τέλειωσε? Όλα. Όταν κλείστηκα στο σπίτι, νόμιζα ότι θα πεθάνω από τη στενοχωριά. Μόλις είχα χωρίσει και η καρδιά μου ήταν έτοιμη να σπάσει. Περίμενα να με πάρει τηλέφωνο. Είμαι τόσο ερωτευμένη. Θανάη, η σχέση μας. Περίμενα να μου στείλει ένα μήνυμα. Ήταν τόσο χαζό το πως χωρίσαμε. Μια βλακεία. Και περίμενα να... κάτι. Περίμενα. Δανάη, η επαγγελματική μας σχέση... δεν με πήρε ποτέ. Νόμιζα θα πεθάνω. Ή θα... Dr. Mimermann has already addressed the population. So right after Right Honorable Nessos has delivered his customary lockdown message... Και τότε κάτι έγινε. Και αντί να πεθάνω όπως φοβόμουν, συνέβη το αντίθετο. Σκύλιασα. Είπα, όχι ρε πούστη μου, δεν θα με καταβάλεις εσύ, ούτε η κολοκυβέρνησή σας, ούτε κανείς. Δεν θα πάω εγώ στον πάτο. Θα σας τσακίσω όλους. Θα γίνω η πρώτη, η καλύτερη, πιο διάσημη. Να με βλέπεις παντού, να δω τότε τι θα κάνεις. Δανάη, πριν απ' όλα θέλω να σου πω ότι η επαγγελματική μας σχέση είναι πιο... Και ήταν όλο τόσο δυνατό και τόσο αληθινό μέσα μου που άρχισε να συμβαίνει στα αλήθεια. We will discuss how the two most important people of this planet view our prospects for the future. Έπιανα κάθε στόχο μου, τον ένα μετά τον άλλο. Πρώτα να γίνω διάσημη, μετά να γίνω η πιο διάσημη, η πιο μεγάλη στο ελληνικό Netflix YouTube, μετά στο ευρωπαϊκό, μετά στο παγκόσμιο και τώρα είμαι ένα βήμα πριν. Oké. Okay. Hei, hei alle sammen. Jeg utrolig glad for å se så mange av dere her i dag, og jeg har en ekstremt kul nyhet til dere. Vi har... Han kjenner jeg på min Global Wellness Coach i etter 3 minnes til Sjernvik. Det er noe med det. Hvor skal jeg ha anevet med det? Μήπως έκλεισε ο κύκλος μου και ήρθε η ώρα να κάνω αυτό που σκεφτόμουν εξ αρχής. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία μας. Μήπως ήρθε η ώρα τελικά να... φύγω. Ενώ βρίσκομαι στην κορυφή. Σαν... ασέ. Στον ουρανό. Το κοιτάς μέσα από τη σκηνή, στη γάβδο. Ε. Έχεις χρησιμοποιήσει και τις 5 ερωτήσεις μου για αυτή τη συνεδρία.
Εάν θέλεις να αγοράσεις άλλες 5 ερωτήσεις, κάνε κλικ εδώ. Mühe, chef, εάν θέλεις να αγοράσεις Amazon, το extra pack Amazon με απεριόριστες, that's the bad news. But the good news are really good. He is happy to announce Amazon's new VR product, Nina. Okay, da kjører vi på. Det har igjen begynt å sirkulere rykter om at det hele en diger konspirasjon som skapt for å holde oss alle innendørs, for å underkue oss og for å kontrollere oss fullstendig. Når menneskedyret værer fare, reell eller ikke, så gir det frivillig fra seg friheten I bytte mot sikkerhet. Hva tenker du om de som sier at karantenen et perfekt våpen for å kontrollere folket? Det bare konspirasjonsteori. People who believe in conspiracy theories are unstable and not to be trusted. Top engineer and Nobel laureate Marty Harrison. Nina can provide us with such an immersive VR experience that we would never want to get out of our homes, even if it was safe to do so. Why live in the outside world with bugs, dirt, cold weather, viruses, disease, and all kinds of filth? When we can experience the forest, the jungle, the city, the beach, the mountain in a clean, sterilized, healthy, beautiful, controlled way. The possibilities are endless with Nina, unlike real life. The night. Πάει καιρός που θέλω να σου πω κάτι και διστάζω. Κάτι συνέβη όμως τώρα και αποφάσισα ότι δεν έχει νόημα να περιμένω ή να διστάζω. Δανάη, θέλω να σταματήσουμε να συνεργαζόμαστε. Δεν φταίσαι εσύ, απλώς πρέπει να μείνω μόνος αυτόν τον καιρό. Είναι επικίνδυνο να είναι κάτι. Καλησπέρα, αγαπητέ. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Βλέπω παρακολουθείς το διάγγελμα του Right Honorable Nezos. Ναι, μάλιστα, ναι. Και πώς φέρετε μέχρι στιγμής? Καλό είναι, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Δηλαδή? Το Μάνο, τον κύριο Μάνος, είναι αλήθεια ότι τον γνωρίζω από πριν γίνει CEO. Αλήθεια? How so? Είχε ένα ψιλικατζίτικο στο Περιστέρι, γωνιακό. Έπαιρνα χαρτάκια για καπνό από εκεί, κάποτε κάπνιζα, ξέρετε, παλιά, πριν το lockdown. Και αυτή είναι η επιτυχία μας ως Tech and Able Society, αγαπητέ Ηλία. Ακόμα και ο ψιλικατζής μπορεί να γίνει μόνο μεγάλος επιχειρηματίας. Αρκεί να είναι επικεντρωμένος και αφοσιωμένος στο σκοπό. Σωστά. Ξέρεις για ποιο λόγο ήθελα να σου μιλήσω προσωπικά? Δεν ξέρω, πείτε μου. Αγαπητέ μου Ηλία, όλοι στην κυβέρνηση εκτιμούμε τη δουλειά σου και το χαμηλό προφίλ σου και κυρίως το γεγονός ότι είσαι ο καλύτερος security engineer, όχι μόνο της κυβέρνησης. Όλοι γνωρίζουν τις ικανότητές σου. Είναι καταπληκτικό το πώς κατάφερες να σοφρονιστείς σε τέτοιο βαθμό και από ένας κοινός hacker, εχθρός του κράτους. Κατάφερες να γίνεις ένας τόσο χρήσιμος δημόσιος υπάλληλος. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, αλλά πιστεύω ότι η αντίδραση εναντίον μου ήταν πολύ. Ο λόγος που σου μιλάω αυτή τη στιγμή είναι γιατί είσαι ο καλύτερος. Έτσι θέλω να σε αντιμετωπίσω. Σου μιλάω ως ο καλύτερος προς το καλύτερο, ως ίσος προς ίσο. Ευχαριστώ, πολύ το χαίρομαι. Αλλά... Θέλω να σε πάρει μαζί μου σε ένα ταξίδι. Μαζί σε ταξίδι το οποίο. Σε ένα ταξίδι προς την κορυφή. Την κορυφή του Netflix. Τι εννοείτε, την κορυφή του Netflix? Και την κορυφή του κόσμου. Σήμερα γιορτάζουμε τα 15 χρόνια του Global Lockdown. Σε λιγότερο από μισό χρόνο θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Έχουμε περάσει πολλά.
Εμείς, οι Έλληνες ως λαός, μέσα στα χρόνια, στους αιώνες, πάρα πολλά. Lockdown. Έλληνες. Επανάσταση. Τι μπορείς να κάνεις με αυτά τα τρία στοιχεία, Ηλία? Μπορείς να κάνεις παραπάνω. Μπορείς να δημιουργήσεις το μεγαλύτερο disruption που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Okay, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω πώς απαραίτητα το ένα οδηγεί στην θέλω να γίνεις ο άνθρωπός μου. Ο πιο πολύτιμος συνεργάτης μου. Το δεξί μου χέρι. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι σίγουρα πολύ τιμητικό αυτό που λέτε. Πρέπει να καταλάβεις πόσο κερδισμένος μπορείς να βγεις από αυτή μας τη συνεργασία. Πόσο κερδισμένος μπορείς να βγεις όταν είσαι το δεξί χέρι του νέου Global CEO του Netflix. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ωστόσο σίγουρα μία μέρα να το σκεφτώ, διότι... Netflix! Amazon. Το μέσα στο σπίτι, το έξω από το σπίτι, όλα δικά μου και εσύ, το δεξί μου χέρι. Μα πώς? Μα πώς όλα τα μεγαλειώδη σχέδια στον πυρήνα του είναι πάρα πολύ απλό. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι ένας ιός. Ένας ιός ο οποίος θα μολύνει όλα τα προγράμματα βιντεοκλήσεων και videoconferencing και τον οποίο θα δημιουργήσεις εσύ. Δηλαδή να φτιάξω malware για λογαριασμό του Υπουργείου. Καλώς ήρθες στο Υπουργείο Netflix. Κύριε Υπουργέ. I must say, I'm impressed. That's nothing. If I get a clearance from inside, I can bring you any information you want. It is worrying, though. I mean, if you can spy on Kyrios Emil, who is protected by both Netflix and Amazon security engineers, like me, it means that I, too, can be watched. No, none of your engineers is even close to what I can do. If you have me on your side, you will be safe. So it's better to have me on your side. Especially when what I offer is a win-win situation for both of us. I mean, why are you doing this? What's in it for you? Let's just say, I hate Amazon. Like you. Oh, I don't hate Amazon, old chap. I simply want to have it in my pocket. The end result is the same. What's your relationship with this Elias tech guy? There is no relationship. I just use him to get to you. You are the one I want to work with. With your clearance and my abilities, we can bring Amazon down in no time. Define no time? From the moment I get your clearance codes and private key, 2 days. 2 days? 5 days before the board meeting. Okay, how will I be kept untraceable? I mean, you'll be using my key. That's a highly technical issue. I can't explain it to you even if I wanted to. Oh, I guess you'll have to. I mean, you don't really expect me to hand over my key simply on trust, do you? I can give you a collateral. Let's hear it. Look at the file I just sent you. We have a deal. And exactly 2 days from now, Monday, 1743, we execute. Agreed. I need your clearance codes and private key. You'll have them by 7 a.m. to UK time. You have a lot to do until then. I told you, didn't I?
Hijo puta. Hijo de puta. I'm going to destroy this crossing. Da... Mierda, hijos de puta, cabrones, me cago en... Don't get emotional. We have a job to do. Everything must be ready until 8 a.m. tomorrow. When he sends me his codes, I need to be ready to pull the trigger. So send me your codes now, otherwise this opportunity will be wasted. I have one problem. What? I don't trust you. You don't need to. That's why we have smart contracts and blockchain. When we activate the smart contract I sent you, everything will be done according to rules and conditions we have agreed on. I'm not a programmer. How can I know that you sent me is real? You don't need to be a programmer. What I sent you is human readable, it is not code. I still don't trust you. Okay. What do you propose? What about to do something for me? What? Once upon a time, there was a soldier. Who everyone laughed at him. But this little man became to be the greatest general in war. The Right Honorable is thinking. El Generalissimo. We are one of you. El Generalissimo. We are you. 15 years ago, the lockdown was enforced. And the ground was paved for Amazon to become the undisputed god of global goods production and distribution. We keep the fear. The fever. The germs. Commit suicide. And the conspiracy theorists away from everyone's door. If Franquito, spring is officially here, die, so, in his bed, from everyone at Amazon, after 40 years of glorious mandate, it is with great pleasure that they give us the next global wellness coach, Dunn. Let us all work in peace with her. Thank you. And together, ostracize fear, sickness, paranoia, totalitarianism, monopolistic tactics, and conformity. This is so... This is... All these years, I've been alone in my house, like so many of you. And it's been hard. Really hard. I wish a very special person could see this. This is not about me. This is about us. About you. Thank you for letting me be a small part of your phenomenal, extraordinary, unique, one-of-a-kind, particular existence, and do my best to serve you. To ease the psychological pain of staying inside, so we can all be healthy, centered, happy, and ready to go outside once again when the government says it's safe. Thank you. Η ώρα είναι 5:46. Σάββατο 16. Μόλις έμαθα για... Δανάη, συγχαρητήρια.
Okay, tusen takk. Det var dessverre alt vi rakk for denne gang, folkens. Jeg vil gjerne si tusen takk for tiden din og for intervjuet. Bare hyggelig. Kjære venner, dette var Ulrika Mühe, sjef for informasjon og sikkerhet hos Amazon. Jeg Paul Harket. Konklusjonen deres. Til neste gang. Fornøyd.